συζητάμε. Και έτσι βρέθηκαν, ξέρετε, προεκπλήξεως. Εκείνη την εποχή. Πάντως και σε μια εποχή πιο κοντά μας, δηλαδή μιλούμε για έτσι ελάχιστο χρόνο πίσω, το όνομά σας επανήλθε στην δημοσιότητα, αν και ουδέποτε είχε φύγει από την δημοσιότητα, η αλήθεια να λέγεται, αλλά επανήλθε με το θέμα της πιθανής υποψηφιότητός σας ως περιφερειάρχου της Κεντρικής Μακεδονίας. Εκεί περιμέναμε 2-3 μέρες μέχρι ότου πάρετε μία απόφαση και κάποια στιγμή είπατε στον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Καρατζαφέρη, όχι. Όχι, και γενικότερα είπα ότι δεν σκέφτομαι να κατέβω. Του κάνατε το χαρτί. Προσέξτε. Δεν του κάνατε δεν το χαρτί. Δεν σας το κρύβω, πρώτη φορά το αποκαλύπτω δημόσια. Μάλιστα σήμερα κατά σύμπτωση ήμουνα με έναν από αυτούς τους φίλους, οι οποίοι την άνοιξη μου με προέτρεπαν πάση θυσία να κατέβω για περιφερειά στην Κεντρική Μακεδονία. Τότε όμως, αν το θέλετε, επειδή ήταν δεδομένη η θέληση του Παναγιώτου Ψωμιάδη, δεδομένη η στήριξη των κομμάτων, το σκέφτηκα, το ξανασκέφτηκα. Δεν έχω τίποτα με τα πρόσωπα, όσο και διαφορετική έκφραση πολιτική και αν έχω, ούτε το πρόβλημά μου είναι να διαιρώ, ξέρετε, την παράταξη που γεννήθηκα. Δεν έχω τέτοιες ματαιότητες. Και το απέδειξα στον νομό μου, για όσους γνωρίζουν περί νομού Κιλκής. Εάν δεν ήμουν από αυτούς που από την αρχή επέμενα στον νομάρχη τον Βαγγέλη τον Παλάσκα ότι έχει το κεκτημένο δικαίωμα το πολιτικό να είναι αυτός υποψήφιος δήμαρχος των 2/3 του νομού Κιλκής, το Δήμο Κιλκής, γιατί έχουμε μόνο 2, και υπέδειξα και 2 πρόσωπα για τον άλλο Δήμο, στην Παιωνία, που μπορεί κάπου να ενόχλησα κάποιους, να χωλώθηκαν κάποιοι, αλλά αυτή είναι και η ικανότητα ενός πολιτικού. Να βλέπει τα μελούμενα. Να βλέπει τι θα σταθεί. Ναι, αλλά... Και είχα πει τότε, ξέρετε, Λιάρτσι ή Λαπόρδα στην Παιωνία, έμειναν αυτές οι 2 υποψηφιότητες από την παράταξή μου τώρα έναντι των υπολείπων που ενδιαφερόταν. Και εκεί που είπα Μπαλάσκας, η Νέα Δημοκρατία, αφού έψαξε πώς θα ανατρέψει, πώς θα δημιουργήσει προβλήματα, έμεινε τώρα και μάλιστα κάνει το απρεπές να μην δίνει και τη στήριξη στον έναν και μοναδικό που κατέρχεται στις εκλογές από το χώρο. Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Είχατε, μας αποκαλύπτετε για πρώτη φορά ότι αυτή η σκέψη. Υπήρχε. Η πρόταση, μάλλον, δεν ήταν σκέψη δική σας, η πρόταση, η σκέψη άλλων εκδηλώθηκε ήδη από την Άνοιξη. Έρχεται μετά ο κύριος Καρατζαφέρης, σας το προτείνει. Γιατί προέκυψε γεγονός. Είχε Άρη την υποστήριξή του προσωπικού με τα γεγονότα που είχαν γίνει με τον κύριο Ψωμιάδη, Διονύση τον Ψωμιάδη, τον αδερφό του και όλα αυτά. Και το ξανασκέφτηκα. Και είπα θα το σκεφτώ. Εγώ όμως είμαι ανεξάρτητος βουλευτής. Όταν προσπαθώ να τηρήσω τη συνταγματική μου, αν το θέλετε, υποχρέωση και την δεοντολογία στην πολιτική, είναι αδιανόητο εγώ να βαφτιστώ βουλευτής άλλου κόμματος ενώ έχω εκλεγεί με άλλο κόμμα. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να εκπορεύεται η κάθοδός μου αυτή ως υποψηφίου περιφερειάρχη από ένα κόμμα. Και έλεγα δεν εκπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις της ανεξάρτητης. Δεν σημαίνει ότι θα πηγαίνατε βουλευτής. Αδέσμευτες. Δηλαδή... Κάπου φαινόταν τα πράγματα ότι οδηγούνταν εκεί. Δεν σημαίνει ότι την κοινοβουλευτική ομάδα. Όχι, φαινόταν ότι μονοσήμαντο όμως ότι προέρχομαι από τον χώρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Γιατί ο κύριος Καρατζαφέρης είχε πει ότι εγώ αποκλείεται να δεχθώ βουλευτές προερχομένους από την Νέα Δημοκρατία κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περίοδου έτσι κτλ. Που το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό δεν το θεωρώ απλώς κάτοικο και συγκάτοικο της πολυκατοικίας. Τον θεωρώ αίμα. Αίμα. Άσε τώρα περί τις πράσινες πολυκατοικίες και άλλα που λένε στη Νέα Δημοκρατία, οι άνθρωποι που στηρίζουν τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, το 90% η συντριπτική πλειονότητα είναι ταυτόσιμη με τις δικές μας αγωνίες και τις δικές μας επιδιώξεις και βρίσκονται εκεί. Έχω μία δήλωσή σας. Στέκομαι σε αυτό που είπατε. Έχω μία δήλωσή σας, την οποία έχετε κάνει στο Real FM. Φίλοι τώρα, αλλά αδελφικός μου φίλος ο Καρατζαφέρης. Πολιτικοί φίλοι τώρα. Αδελφικός φίλος ο Καρατζαφέρης. Ναι, το αδελφικός, αν το θέλετε, πάρτε το ότι ήταν και μια σημειολογική έτσι, παρουσία περισσότερο στο ανθρώπινο. Εγώ τον Γιώργο Καρατζαφέρη τον γνώρισα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Πορεύτηκα μαζί του στα δύσκολα χρόνια. Δώσαμε σκληρούς αγώνες. Ήμουν από αυτούς που παρολίγο να είχα διαγραφεί όταν διαγράφτηκε ο κύριος Καρατζαφέρης, γιατί τον στήριξα τότε, τον κύριο Καρατζαφέρη. Λοιπόν, έχουμε έναν κοινό τόπο ιδεών και πολιτικών θέσεων.
Το λέω συνέχεια ότι δεν μου απαγορεύεται να συμπλέω σε πάρα πολλά από αυτά τα οποία διατυπώνονται από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και προφανώς έχω τη δική μου συνθετική πολιτική εικόνα σε αυτό που ονομάζω ευρεία κεντροδεξιά. Μετά από χρόνια αγώνων βλέπω ότι πρέπει να υπηρετηθεί σε ευρύτατο επίπεδο αυτή η παράταξη. Εδώ θα σταθούμε. Ναι. Σε αυτό ακριβώς που είπατε θα σταθούμε. Λοιπόν, λένε ότι... Και να κλείσω λίγο για τον Περιφερειάρχη. Ναι. Και θα θυμηθείτε αυτή την ερώτηση που πρέπει να κάνετε. Σας εξομολογούμε κάτι όμως. Να ξέρετε ότι υπήρχε πάντοτε αυτή η επιθυμία για την Περιφέρεια και για κάτι άλλο. Εγώ δεν είμαι καμιά περίπτωση ενός πολιτικού που μπορεί να πει πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Εμένα η κεντρική Μακεδονία και λίγο πιο απλωμένα, αν πάρουμε και λίγο Φλόρινα και λίγο από εδώ μέχρι τη Δράμα, είναι ο βιωματικός μου γεωγραφικός χώρος. Είναι ο χώρος μου. Εγώ γεννήθηκα στο Κιλκής, μεγάλωσα στο Κιλκής, σπούδασα στη Θεσσαλονίκη, ζω στη Θεσσαλονίκη, ζω τα καλοκαίρια επί 20 χρόνια στη Χαλκιδική, σαν κάτοικός της. Εργάστηκα 18 χρόνια στον ομό Ημαθίας. Βίωσα τις περιοχές όλες τις δίπλα από Ιερίας, Πέλλας και Γιαννιτσών και Σερών. Είναι ένας χώρος μου οικείος. Ειλικρινά και με την ιδιότητα του Υφυπουργού για 2 χρόνια στο Υπουργείο Γεωργίας, όπως μου αρέσει να το τονίζω, με αυτούς τους ανθρώπους βρέθηκα πολύ κοντά. Ναι, αλλά και ό,τι μπόρεσα έκανα. Στον Καρατζαφέρη όμως είπατε όχι. Απλούστατα όχι μόνο στον Καρατζαφέρη. Είπα όχι στη γενικότερη πρόσκληση. Τι σας απάντησε. Η περισσότερη... δηλαδή, όταν του είπατε όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Δύο-τρεις μέρες θα το σκεφτώ. Όχι, μα πάντοτε ο κ. Καρατζαφέρη είχε και άλλη εναλλακτική λύση. Εντός του κόμματός του. Όπως είχε απαιτήσει με τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Σαφώς. Εντάξει. Σαφώς. Πάντοτε το τόνιζε αυτό το πράγμα και το ξεκαθάριζε. Από την άλλη την πλευρά όμως, να ξέρετε ότι η πλειοψηφία των περιφερειακών συμβούλων που θα συστρατευόταν μαζί μου θα προερχόταν από τη Νέα Δημοκρατία. Από την ευρύτερη παράταξη. Και ήταν δεδομένο αυτό. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή ούτε πρόσωπα να εκθέσω, ξέρετε, είναι αγαπημένοι μου φίλοι, ξέρετε, οι οποίοι εδήλωσαν παρόν με την πρώτη ημέρα που ακούστηκε ότι μπορεί ο Κώστας Οκλητήτης να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης. Ξέρετε, τέτοιου τύπου συμπεριφορές κομματικής ή όχι κομματικής πλέον παραταξιακής πειθαρχίας μάλλον δίνουν περισσότερο αέρα στους αρχηγούς των κομμάτων ώστε να καταπατούν τα δικαιώματα, τα πολιτικά δικαιώματα και τα δικαιώματα εκφράσεως των μελών των κομμάτων τους αυτής της. Ίσως να συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει και αυτό. Αλλά είπατε προηγουμένως για την παράταξη. Για την ευρεία κεντροδεξιά παράταξη. Για την ευρεία κεντροδεξιά παράταξη. Και λέτε σε μία δήλωσή σας πάλι στον Βήμα 99,5 μόνο η Ντόρα μπορεί να ανασυνθέσει την κεντροδεξιά. Η Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά είναι μικρή, μόνο η Ντόρα μπορεί να την ανασυνθέσει. Και σας ρωτώ εγώ, πόσο νομίζετε ότι είναι εφικτή μία συνεννόηση των ηγετών της λεγόμενης κεντροδεξιάς, εάν είναι εφικτή και εάν αυτό το ενδεχόμενο θα ήταν ισχυρότερο μετά από μία ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις προσεχείς δημοτικές εκλογές. Πρώτο και δεύτερο μέρος αυτού του ερωτήματος είναι το εξής ή τουλάχιστον αξιοπρόσεκτο. Αυτό το οποίο λέτε ως ρόλο για την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και όλη έτσι, αυτή η σύλληψη ταιριάζει με αυτό το οποίο λέει και ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο κύριος Καρατζαφέρης, ο οποίος μιλά για μια ευρύτερη συνεννόηση των ηγετικών στελεχών της κεντροδεξιάς, ούτως ώστε να της δοθεί η δυνατότητα να κατακριμνήσει το Πασόκ από την εξουσία, να επιστρέψει την κυβέρνηση και όλα αυτά. Υπάρχει δηλαδή μια σύμπλευση. Και για να μην χανόμαστε στην μακρά μου ερώτηση, επαναλαμβάνω πόσο θεωρείτε εσείς εφικτή αυτή την συνεννόηση και αν βλέπετε την κυρία Μπακογιάννη σε πρωταγωνιστικό ρόλο ή σε οποιανδήποτε ρόλο σε αυτή τη συνεννόηση. Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα στο οποίο θέλω να μου απαντήσετε και διότι θέλω να χρησιμοποιήσω την απάντησή σας στο ερώτημα αυτό ως γέφυρα προς το επόμενό μου ερώτημα, λοιπόν, το οποίο είναι πανεφερές. Συμφωνώ. Πρώτον, επί μήνες τονίζω και προσπαθώ με την όποια δύναμη έχω να επηρεάσω τα πράγματα προς κάποιες αντιλήψεις. Ότι οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές δεν πρόκειται να δώσουν κανένα μήνυμα. Είναι άποψή μου, αναλαμβάνω την ευθύνη των λόγων μου. Κανένας δεν θα κερδίσει συντριπτικά. Κανένας.
έχω επίγνωση της ελληνικής κοινωνίας, έχω επίγνωση των πολιτικών δεδομένων. Δεν υπάρχει περίπτωση να σαρώσει ούτε το Πασόκ, ούτε η Νέα Δημοκρατία να καταγάγει έναν περηφανή θρίαμβο όπως έκανε παραδείγματος χάρη τότε το 1986 με τους τρεις δήμους να σηματοδοτήσει κάτι τέτοιο. Επομένως, για μένα δεν είναι σταθμός καταλυτικός οι περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Και προς τούτο, αν το θέλετε, έρχομαι να τονίσω ότι η άποψή μου ήταν ό,τι είναι να γίνει στην πολιτική ζωή της χώρας και προπάντων στην ευρεία κεντροδεξιά παράταξη, να μην καθορίζεται με την αναμονή αυτού του αποτελέσματος. Τώρα, είναι δεδομένο ότι η κυρία Μπακογιάννη θα προχωρήσει στον πολιτικό της φορέα. Αυτό θα σας έλεγα και εγώ, είναι απολύτως δεδομένο, είναι θέμα ημερών πλέον. Είναι απολύτως, είναι θέμα προσδιορισμένο ημερών μετά από την 15η Νοεμβρίου. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Επομένως, η παράταξη είναι τριχασμένη. Και όσοι δεν το βλέπουν, δεν βλέπουν την πραγματικότητα. Μα με μικρό ποσοστό ένας, μεγάλο άλλος, μεγαλύτερο άλλος, είναι έτσι. Η αδυναμία είναι συγκεκριμένη. Μήνυμα νίκης στις προσεχείς εκλογές, ενωτικό της παρατάξεως, όπως ήταν με την αβαρχίδα τη Νέα Δημοκρατία, η παράταξη δεν μπορεί να δώσει. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει ανάγκη συνεννόησης. Όχι γιατί το λένε κάποιοι οι οποίοι είναι πιο αδύναμοι έναντι ενός κυρίαρχου κομματιού, που μπορεί, εγώ να το λέω, ξέρετε, η μικρή έναντι του παρελθόντος της Νέα Δημοκρατία, του Αντώνη του Σαμαρά, έναντι δηλαδή του 47% του Κώστα Μητσοτάκη, έναντι του 46% του Κώστα του Καραμαλή. Εκεί είναι μικρή η Νέα Δημοκρατία, η οποία ούτως ή άλλως και παρεδόθη μικρή σε αυτές τις εκλογές με το 33,5% του εκλογικού σώματος. Η συνεννόηση είναι αναγκαία, αλλά πρέπει να γίνει με κανόνες. Και όπως σας είπα, δεν είμαστε ούτε φίλοι ούτε συγγενείς. Τώρα, είναι ένα ζητούμενο αυτό. Κάνει κάποιες κρούσεις προς αυτή την κατεύθυνση ο κύριος Καρατζαφέρης. Είναι ένα ζητούμενο αυτό. Δεν τον ακούει και κανένας. Νομίζω ότι όλοι μέσα τους, κύριε Μπουλιώνη, θεμητά, αν το θέλετε, κρύβουν μια φιλοδοξία. Ναι, ξέρετε τι γίνεται. Επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Καρατζαφέρης το ζητάει και δεν του δίνει κανείς σημασία από τη Νέα Δημοκρατία. Του λένε ότι δεν συζητάμε αυτό το ζήτημα. Όπως είμαι από αυτούς που συμφωνώ παραλλαγμένα με την άλλη επίκληση. Εάν το κάνει η κυρία Μπακογιάννη, και αυτοίς νης δεν της δίνουν καμία σημασία, θα λένε, ξέρω εγώ, ξέρετε, οι γνωστές κατηγορίες, η συμμαχία των προθήμων κτλ. Δεν συζητούμε μαζί τους κτλ. Συνεπώς, εσείς βρίσκετε πως είναι δυνατόν με μία άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να συζητήσει καν, να δώσει την παραμικρή σημασία σε αυτή την πιθανότητα, πιστεύετε ότι μπορεί η κεντροδεξιά, η λεγόμενη κεντροδεξιά, να ενωθεί? Αν και πρώτον, νομίζω ότι και οι διαφορές αυτής της λεγόμενης κεντροδεξιάς στην ουσία της είναι βαθύτατες. Υπάρχει μία έτσι συγγένεια. Μα βεβαίως τώρα, δεν μπορούμε να μιλάμε με αυτήν τη λογική, όπως είπατε, με ρωτήσατε και σας απάντησα, να θεωρούμε τα μέτρα στήριξης. Δεν μπορεί. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αυτή τη στιγμή έχει αποστρέψει το πρόσωπό του προς τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να τους ζητάμε να μας βοηθήσουν και κατόπιν να τους φτύνουμε και να τους μουτζώνουμε. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και δεν ήταν τυχαία η απουσία του κυρίου Σαμαρά από τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, από το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Δεν είναι μερικά πράγματα, σας είπα, δεν μπορεί να φεύγεις από τον πυρήνα, από τη μαγιά σου, που είσαι μια αστική παράταξη. Αν δεν είναι αστική η Νέα Δημοκρατία, τότε έπαψε να υπάρχει αστικός χώρος σε αυτή την πατρίδα, σε αυτόν τον τόπο. Δευτερευόντως ακολούθησαν, ξέρετε, οι σοσιαλιστές ως φιλελεύθεροι, και προφανώς ήταν μέσα στον αστικό χώρο με Γεώργιο Παπανδρέου ή με Σοφούλη ή με οποιονδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν, θέλω να διορθώσω κάτι. Για την κυρία Μπακογιάννη, αυτό που τόνισα, το μόνο, ίσως να είναι και υπερβολή. Εγώ αναγνωρίζω, ξέρετε, και τα φραστικά, καμιά φορά στον προφορικό λόγο, στη ρήμη του λόγου λέγονται και κάποιοι προσδιορισμοί οι οποίοι να τονίζονται υπέρ των δέων. Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη, τη διορθωτική.